Καλησπέρα σας, κυρία Νεοφύτου. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν και συνόμως Κύπρο. Λοιπόν, βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη ένας μαραθώνιος διπλωματικός για να καμφθεί η τουρκική προκλητικότητα, ενώ είμαστε και αναμονή της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27 του μήνα. Ωστόσο, βλέπουμε τον Ερντογάν όχι μόνο να μην κάνει βήμα πίσω, αλλά να δηλώνει πώς θα κατεβάσει και τρίτο τρυπάνι. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει, κυρία Νεοφύτου, ότι ο κύριος Ερντογάν έχει σκοπό να τα παίξει όλα για όλα, διότι βρίσκεται στριμωγμένος αυτή τη στιγμή και προσπαθεί, καταλαβαίνετε, ότι θα πρέπει να τιμήσει αυτά που λέει, διότι θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα στο εσωτερικό της κοινής γνώμης. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η οικονομική πραγματικότητα της Τουρκίας είναι τέτοια που θέλει να αποσπάσει την προσοχή από το εσωτερικό, δημιουργώντας τη μία κρίση μετά την άλλη. Να. Επίσης, εάν δεχτούμε, που πρέπει να δεχτούμε, ότι τα νεοθωμανικά όνειρά του είναι μία στρατηγική η οποία εκτιλήσεται από την Τουρκία τουλάχιστον τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κρίση η οποία έχει ξεσπάσει τις προηγούμενες εβδομάδες πρόκειται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Ναι. Είναι μια κρίση την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ελληνισμός για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι ένας μαραθώνιος και δεν είναι σπριντ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα επίπεδα κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συγκυρίες της κάθε στιγμής. Κύριε Φίλε, όταν όλα αυτά όμως συμβαίνουν λίγες μόνο ώρες μετά τη συνάντηση της Τσαβούσογλου Πομπέο και μετά και την στάση της Γερμανίας που δεν επιθυμεί κυρώσεις αλλά προσπαθεί να προωθήσει την διενέργεια διαλόγου και όπως μας αναλύσατε εσείς τους στόχους της Τουρκίας, θεωρείτε πως πλέον υπάρχει έδαφος για διάλογο και ένας διάλογος θα ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας? Αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο Ελληνισμός και όχι μόνο η Ελλάδα για να μπορέσει να μπει σε διάλογο με την Τουρκία, γιατί τελικώς θα πρέπει να μπούμε διότι είναι γείτονας, να κάνει το εξής. Αφού θα κυρώσει όπως κυρώσαν οι Αιγύπτιοι, μάλλον η Επιτροπή της Βουλής περνάει fast track στην Αίγυπτο την συμφωνία με την Ελλάδα, θα πρέπει το πρώτο πράγμα να κάνει η Ελληνική Βουλή με το που θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα να περάσει την κύρωση της συμφωνίας της Ιταλίας και της Αιγύπτου και το επόμενο άμεσο βήμα, και το υπογραμμίζω αυτό κυρία Νεοφύτου, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος να προχωρήσουν σε άμεση διαπραγμάτευση και οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αφού γίνουν αυτά, θα πάμε σε διαπραγμάτευση με τους Τούρκους. Ναι. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα σε νομικό και δικαιϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να καταλάβει η Τουρκία ότι και η Ελλάδα έχει κόκκινες γραμμές και δεν μπορεί να ζητάει 100-0, να το πω λαϊκά, όλα δικά της. Κύριε Φίλη, τώρα ωστόσο ποιος είναι ο ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί Αθήνα και Λευκωσία θα έχουν αύριο συντονισμό. Έρχεται ο κύριος Δένδιας στην Κύπρο. Είναι ξεκάθαρο πως θέλουν να ζητήσουν επιβολή κυρώσεων. Ωστόσο να περιμένουμε να γίνει πράξη κάτι τέτοιο? Ακούστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέλει να κάνει πολλά πράγματα είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρει. Για ποιο λόγο? Διότι είναι ένας βαρύς γραφειοκρατικός μηχανισμός. Έχει αποδειχτεί αυτό και σε περιπτώσεις της οικονομικής κρίσης όπου για πολύ επίγοντα ζητήματα πήραν πολύ χρόνο για να αποφασίσουν τι και φυσικά δεν έκαναν κατά την άποψή μου και το καλύτερο για τους Ευρωπαίους πολίτες, να το πω σε γενικές γραμμές. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει τον χρόνο της. Πρέπει μέσα να κάμψουμε τις αντιστάσεις των Γερμανών και συν αυτό οι οποίοι θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό της εταίρο και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και άδικο, αλλά σίγουρα δεν συνάδει με τα δικά μας συμφέροντα η στάση τους αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να πιέσουμε, διότι έχουμε πολλά μέσα να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, οι κυρώσεις προς τη Λευκορωσία, οι οποίες αναμένεται να τεθούν, δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να τις περάσουν τόσο εύκολα και να μετά να παρακαλάμε για κυρώσεις στην Τουρκία. Επιτρέψτε μου να πω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να το συνδέσουν αυτό το θέμα, ναι, για να πάμε παραπέρα. Αλλά αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι πολιτική υποστήριξη, οικονομικές κυρώσεις όταν αυτές έρθουν, οι οποίες προφανώς μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση στην οικονομική της Τουρκίας. Η οποία ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολο σημείο. Ακριβώς. Σε στρατιωτικό όμως επίπεδο, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός στρατός.
Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι διμερείς συμφωνίες ή τριμερείς, όπως με τη Γαλλία, τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μόνη πυρηνική δύναμη πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει με στρατιωτικό επίπεδο την Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεκάθαρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει με διμερείς συμφωνίες, οπωσδήποτε με τη Γαλλία και ίσως με κάποιες άλλες χώρες, αλλά το βασικότερο, κυρία Νεοφύτου, και οι φίλοι που μας βλέπουν, να καταλάβουμε, είναι ότι κανείς δεν θα έρθει να βοηθήσει τον ελληνισμό αν ο ελληνισμός δεν βοηθήσει τον εαυτό του. Χρειάζεται αποτροπή. Ο Τούρκος Μάλιστα. καταλαβαίνει μόνο μία λέξη. Και η λέξη αυτή είναι ισχύς, όπως τη δείξαμε με την επακούμβηση της φρεγάτας Λίμνος στην Κεμάλ Ρέι στην Αυαρχίδα τους, όπου έφυγε για αρκετούς μήνες εκτός του πεδίου δράσης. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, όπως και να το πούμε με πολιτικούς όρους ή μη πολιτικούς όρους, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να κρατάμε αυτά τα οποία κατέχουμε. Ναι. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Φίλη, είχαμε και μία δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ερντογάν είναι ένας παίχτης κακιού παγκόσμιου επίπεδου. Και η σημασία αυτή της δήλωσης γίνεται με σκοπιμότητα, θεωρείτε? Ακούστε να δείτε, ο κύριος Τραμπ έκανε αυτή τη δήλωση ακριβώς επειδή βγήκε στην δημοσιότητα η δήλωση, οι απόψεις του κύριου Μπάιντεν για τον κύριο Τραμπ. Ήταν μια απάντηση, θεωρείτε? Ήταν μια απάντηση για να δείξει ότι τέτοιου τύπου ηγέτες, αυτός μπορεί να τους διαχειριστεί, δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ο κύριος Μπάιντεν. Σε κάθε περίπτωση, για να το ξεκαθαρίσουμε και να το νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν, είτε είναι ο κύριος Τραμπ είτε είναι ο κύριος Μπάιντεν, είναι Αμερικανοί και θα κοιτάξουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Χώρια ότι το αμερικανικό σύστημα έχει κάποιες, να το πω έτσι, παραμέτρους στεγάνωσης, ό,τι και να θέλει ο πρόεδρος, δεν μπορεί να φύγει πολύ από αυτό που, αυτό που λέμε stable state, το σταθερό κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε, είτε με τον κύριο Τραμπ είτε με τον κύριο Μπάιντεν, είναι να βοηθήσουμε και με το λόμπι αλλά και με την πολιτική μας να πιστέψουν και να αντιληφθούν οι Αμερικανοί ότι τα συμφέροντά τους συμβαδίζουν περισσότερο με τα συμφέροντα του ελληνισμού και λιγότερα με αυτά της Τουρκίας. Ανεξαρτήτως ποιος θα είναι στην εξουσία, πιστέψτε με ότι αν το κάνουμε αυτό έτσι όπως πρέπει να το κάνουμε, θα είναι σημαντικό για τον ελληνισμό. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.